Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Πέμπτη σήμερα, 15 Απριλίου, και θα μιλήσουμε για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο περιστεριώτες προπονητές. Τον τεχνικό του ύφεστου περιστερίου, τον κύριο Λευτέρη Αλεξάκη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον προπονητή της Άμυλας Περιστερίου, τον Φόντα Καζακόπουλο. Καλησπέρα. Στο πάρκο η συνέντευξη, διότι τα γήπεδα είναι κλειστά, έτσι μια ακόμη συνέντευξη. Να ξεκινήσω ανάποδα και θα πω, Λευτέρη, είχε στον Φόντα Καζακόπουλο ποδοσφαιριστή. Ναι. Πες μου έτσι, σε ποια ομάδα, τι θέση αγωνιζόταν ο Φόντας, ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Ήταν από τα πάρα πολύ καλά center for, τον είχα και στον Ολυμπιακό Λιωσίου, τον είχα πάρει και στον Όμιλο Περιστερίου, τον βρήκα. Τώρα πλέον μιλάμε ως προπονητής, είναι ένα εξαιρετικό παιδί από καταπληκτική οικογένεια, την ξέρω προσωπικά την οικογένειά του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα παιδί ακολουθεί πλέον τα βήματα του προπονητή. Εγώ από τη μεριά τη δική μου θέλω να του πραγματικά να του ευχηθώ να είναι υγιής πάνω απ' όλα και να προσπαθήσει να δικαιώσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του στον προπονητικό κόσμο που βρέθηκε πλέον. Κότς, το είχε τον γκολ. Ήταν από τα ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, καλά center for, απλά δεν είχε την απαιτούμενη προσοχή, εξέλιξη, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Εγώ θεωρώ ότι ο Φόντας, αν τον είχα στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, πιστεύω θα είχε κάνει μια απίστευτα καλή καριέρα σαν center for. Είχε τον goal για πλάκα. Ακούγε τις εντολές. Ναι, το είχε, το είχε. Παρά το ότι εκνευριζόταν που του φώναζα, γιατί δεν του αρέσαν και οι φώνες πολύ, αλλά παρόλα αυτά, ναι. Ήταν ένα παιδί το οποίο άκουγε, πραγματικά άκουγε. Λοιπόν, Φόντα, έχει συνυπάρξει με Νίκο Παπαδιώτη, έχει συνυπάρξει με Γιάννη Σκαρπέλη και σήμερα είσαι με τον πρώην προπονητή σου, έτσι, και πλέον συνάδελφό σου, τον κύριο Λευτέρη Αλεξάκη. Καταρχήν τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Τώρα να πω για το παιχτικό κομμάτι που είπε, με βρήκε στα τελειώματά μου. Δηλαδή, εγώ ήμουν έτοιμος να σταματήσω. Έχει δίκιο, αν με βρίσκε πιο μικρό, θα με δούλευε πιο καλά. Τώρα. Τι αναμνήσεις σου έρχονται τώρα, μια που είσαι μαζί με τον coach, με τον Λευτέρη Αλεξάκη. Στα αλλιώς και ήταν δύσκολη η κατάσταση, γιατί όταν πήγε ήταν η ομάδα πολύ δύσκολα τότε σε πολλά στάδια, αλλά στον Ναό Περιστερίου είχε έρθει και η ομάδα ήταν, μπορεί τελευταία νομίζω ήταν, και σωθήκαμε με πρωταθλητισμό το δεύτερο γύρο, το θυμάμαι τότε, σωθήκαμε με διπλό μπαράζ. Παίζοντας και καλό ποδόσφαιρο. Ναι, είχαμε παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, το θυμάμαι σαν το ένα τελευταία τρία χρόνια, πριν σταματήσω ακριβώς ήταν που τον είχαμε. Γενικά σε όλες τις ομάδες που έχει πάει έχει δείξει το έργο του και με τον Ήβεστο έχει κάνει επιτυχίες και με τον Κολυνό και με όλες τις ομάδες και με το Ηράκλειο, τώρα δεν μπορώ να τις θυμηθώ κιόλας. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το στήμα του στην Αθήνα και είναι τιμητικό να λέει καλά λόγια, έτσι, για μένα που ξεκινάω την προπονητική μου καριέρα τώρα 2-3 χρόνια σε αντρικά. Ωραία. Λευτέρη, βγήκε με η απόφαση ότι οριστικά δεν θα έχουμε αγωνιστική δράση και η σεζόν θεωρείται ως μη γενόμενη. Ναι. Κοίτα να σου πω κάτι τώρα. Τη δική σου τοποθέτηση. Ναι, η δικιά μου τοποθέτηση έχει αρκετά σκέλη. Αν τυχόν μιλήσουμε ως προπονητής του υφέστου Περιστερίου, θα πω ότι εμάς δεν μας ευνόησε η διακοπή αυτή, γιατί είχαμε μια πορεία αξιοζήλευτη. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την πορεία. Δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι, όπως έγραψα και προσωπικά στο λογαριασμό μου, πιστεύω ότι το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο δεν ήταν ενωμένο σε αυτή την κατάσταση που αντιμετώπισε. Εάν ήταν ενωμένο από όλους τους ανθρώπους, από αυτούς που του διοικούν το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, από τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, από τους προπονητές, από τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα από όλο τον κόσμο που ασχολείται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι δεν θα ήταν αυτή η κατάληξη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα παίζαμε ποδόσφαιρο κανονικά. Όμως, εσύ ήθελες να διεξαχθεί, να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, να γίνουνε. Ναι, έχω τοποθετηθεί σε αυτό και σε παλαιότερη συνέντευξη που έχω δώσει. Βεβαίως και ήθελα, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Όπως σου είπα και την περασμένη φορά, πρέπει να πηγαίνει πάνω από μήνας, ένα μισή μήνας.
είμαστε η μοναδική χώρα σε όλο τον πλανήτη που έχουμε πάλι μια αρνητική πρωτιά. Και αυτή είναι το ότι είμαστε οι μοναδικοί που δεν παίζουμε μπάλα τα αεραστενικά σωματεία. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Φόντα, τη δική σου άποψη. Κοίταξε, Στάσο, εγώ δεν θέλω να πω σε κομμάτια, θέλω να μείνω στο ποδόσφαιρο, αλλά το ότι η χώρα με 3.000 και 4.000 πάνε να ανοίξει τα πράγματα και με 500 και 1.000 κρούσματα τα έκλεισε, εκεί είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρεις τι να σκεφτείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε μείνει πίσω πολύ στην οργάνωσή μας, γιατί ο κορονοϊός θα μείνει και απλά θα πρέπει να πάρουμε πιο γρήγορα τα μέτρα. Νομίζω ότι είναι εγκληματικό αυτό για το αεραστενικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, θα μου πεις ότι εδώ είναι κλειστά τα μαγαζιά και οι δουλειές των ανθρώπων. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι, αλλά ειδικά τα παιδιά τα έχουν κόψει από τον αθλητισμό που θα μπορούσαν με κανόνες να λειτουργήσουν ξεκινάω από τις ακαδημίες. Γιατί βλέπουμε τώρα, άμα δεις στις πλατείες και στα γήπεδα που είναι ανοιχτά και αυτά, ότι είναι πάρα πολλά παιδιά χωρίς να ελέγχονται. Ενώ στην ομάδα μπορείς να τα ελέγξεις, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και να λειτουργήσουν οι ακαδημίες, έτσι ώστε και τα αεραστενικά σωματεία να έχουν κάποιους πόρους για να μπορούν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα με την αντρική ομάδα που έχει κάποια έξοδο, ξέρουμε αυτό. Όπως πεις και στο αντρικό θα μπορούσε να γίνει. Πάλι με κανόνες, έτσι, πάλι με κανόνες. Νομίζω ότι μέχρι την 7η αγωνιστική που παίξαμε, δεν ξέρω αν κάποια ομάδα είχε κρούσματα, αν κάποιο παιδί μου ήταν άρρωστο, επειδή ξέραμε ότι υπάρχει κορονοϊός, έμπαινε σε καραντίνα και δεν έρχονταν στην προπόνηση. Πίστευα ότι θα σταματήσουμε για λιγότερο καιρό. Δυστυχώς, έτσι όπως πήγε το πράγμα, τώρα που πάρθηκε η απόφαση είναι σωστή, αλλά τώρα έχουν περάσει 6 μήνες και 6 μήνες δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Οπότε πήγε στράφη η χρονιά που κάποιες ομάδες είχαν επενδύσει κάποια λεφτά, είχαν φτιάξει κάποιες ομάδες, είχαν υπολογίσει για τη φετινή χρονιά και δυστυχώς είναι άκυρη. Θα ήθελα τη δική σου γνώμη, διότι ο Λευτέρης Ολεξάκης έχει και άλλη εργασία εκτός του προπονητή. Ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι σου, Φώτα, δεν ξέρω αν είσαι και εσύ ένας από αυτούς, που ζουν αποκλειστικά από το χώρο του ποδοσφαίρου, από το χώρο του αθλητισμού. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλοί. Ξέρω πάρα πολλά παιδιά και ένας επαφήνουμε και εγώ, γιατί όταν θες να κάνεις κάτι σωστά και θες να προχωρήσεις και έχεις στόχους, θα πρέπει να είσαι εκεί πέρα προσιλωμένος, έτσι. Οπότε πολλοί προπονητές που το έκαναν αυτό και μπορεί να είχαν ακαδημία και σε κάποιο αντρικό, ζούσαν από αυτό το πράγμα και δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία βοήθεια, καμία, τίποτα. Είναι δύσκολο. Τώρα κάτι άκουσα ότι μπορεί να πάρουν κάποια χρήματα οι προπονητές των ομάδων, αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι πολύ λίγα για 6 μήνες χωρίς εργασία όλα τα παιδιά αυτά. Λευτέρη, τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό το... Ναι, σίγουρα εγώ και αρκετά άτομα πιστεύω σαν εμένα είμαστε οι προνομιούχοι σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι το οποίο έθιξες. Γι' αυτό ρώτησα πρώτα το Φόντα. Ναι, ναι. Με την έννοια ότι έχουμε κάποια δουλειά και παίρνουμε κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά παιδιά, συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύοντας σε ακαδημίες ή σε αντρικές ομάδες ή οτιδήποτε, αυτά τα παιδιά δεν έχουν κάποια άλλη εργασία, αμείβονται έστω και με λίγα χρήματα τα οποία παίρνουν από τα σωματεία και αυτά τα παιδιά σίγουρα θα αντιμετωπίζουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα, γιατί όπως είπε και ο Φόντας, δεν υπάρχει καμία βοήθεια ούτε από την πολιτεία ούτε από πουθενά. Ακούστηκε όντως ότι θα βγουν κάποια ποσά τα οποία θα δοθούν σε αυτά τα παιδιά, αλλά από το ακούστηκε μέχρι το θα γίνει υπάρχει μια απόσταση. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει κάτι για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν μείνει πλέον χωρίς δουλειά, χωρίς καμία δουλειά. Φόντα, πώς είναι για σένα όλο αυτό το διάστημα που ήσουν αμαθημένος κάθε μέρα να είσαι στο γήπεδο Τσαλαβούτα, να κάνεις την προπόνηση, κοιτάξτε, το Σαββατοκύριακο στα γήπεδα, στους αγώνες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω ότι για όλο τον κόσμο είναι δύσκολη, για τον καθένα ξεχωριστά. Για μένα είναι πολύ δύσκολο γιατί το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας κακά τα ψέματα. Σου έχει λείψει το ποδόσφαιρο. Τώρα, τι ρωτάς. Πάρα πολύ. Τουλάχιστον ελπίζω να ξαναξεκινήσουν τα πράγματα ή να ανοίξουν οι προπονήσεις για να μπορούμε να φτιάξουμε τις ομάδες μας για τη νέα χρονιά και να μπούμε σε μια κανονικότητα τέλος πάντων. Γιατί ακόμα δεν έχει πάρθει κάποια αποφάση. Δηλαδή, βλέπεις τα γήπεδα είναι κλειστά. Να σου πούνε ότι δεν θα γίνει το πρωτάθλημα και ότι ξεκίναμε προπόνηση έτσι να ανοίξουν και ακαδημίες. Πάλι ακόμα τίποτα. Με τα παιδιά τι σου λένε, οι παίκτες της Άμυλας Περιστερίου με τους οποίους συνομιλείς. Εντάξει, τα παιδιά είναι όλα στεναχωρημένα. Γιατί είναι και στην ψυχολογία σου. Τα παιδιά αυτά κάνουν το χόμπι τους, αθλούνται για να περάσουν καλά. Τώρα μιλάμε στη συνομιλία που έχουμε στην ομαδική και αυτά. Είναι δύσκολα για όλους και είναι και δύσκολα ακόμα περισσότερο για πώς θα επανέλθουν στην αγωνιστική δράση. Είναι άσχημο γιατί και για έναν προπονητή που έχει βλέψει να πάει παραπάνω, αλλά και για ένα νέο παιδί που θέλει να πάει σε επαγγελματικές κατηγορίες, όταν του σταματάς την μπάλα ένα χρόνο, θέλει και χρόνο για να επανέλθει.
έτσι, και όταν οι άλλοι παίζουν στη Β' Εθνική και στη Γ' και στην άλλη, τώρα ξεκίνησαν την αγωνιστική και παίζουν, θα είναι σίγουρα πιο έτοιμο από κάποιο παιδί που θα έχει βλέψει και στόχους να πάει πιο ψηλά. Νομίζω είναι άδικο. Λευτέρη, οι δικοί σου παίκτες. Ναι, νομίζω με κάλυψε πλήρως ο Φόντας. Δεν νομίζω να υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στα σωματεία τα δικά μας, στα τοπικά πρωταθλήματα και να μην αναπολύει τις στιγμές και να θέλει να ξαναγυρίσει πάλι στα γήπεδα, να αθληθεί, να παίξει ποδόσφαιρο. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Φόντας, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το είχα δείξει και την προηγούμενη φορά εγώ, τα οποία είναι έτοιμα να κάνουν καριέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα παιδιά μένουν πίσω, διαρκώς πίσω, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και θα χρησιμοποιήσω μία λέξη λίγο έτσι. Είναι εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ γρήγορα να πάρθουν αποφάσεις να επιστρέψουμε στα γήπεδα όλοι μαζί, γιατί επιμένω και ξαναλέω, ίσως να μην το ξέρουν ή ίσως να κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Ο αιμοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί ξεκινάμε άπαντες και φτάνουμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως και εγώ, όπως και πολλά άλλα παιδιά που ξεκίνησε και εγώ ερασιτέχνης και βρέθηκα κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό επαγγελματίας, έτσι και χιλιάδες παιδιά το ίδιο πράγμα είχε συμβεί. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι πάρα πολύ εγκληματικό, μάλλον εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Φόντα, δεν θα γίνουν αγώνες, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, να ανοίξουν οι ακαδημίες. Οι ακαδημίες πρέπει να ανοίξουν γρήγορα και όλα τα παιδιά, νομίζω, παίρνουν το λάθος δρόμο, χωρίς να φταίνε. Δηλαδή, είναι όλη μέρα σε μια οθόνη, έχουν ξεχάσει πως είναι ο αθλητισμός και αυτό νομίζω μόνο κακό τους. Βέβαια, τα σχολεία είναι κλειστά, τώρα ανοίξαν τα λύκεια. Τα σχολεία ανοίξαν τώρα τα λύκεια, τώρα νομίζω σιγά σιγά με τα self-test θα ανοίξουν και τα γυμνάσια και τα δημοτικά, αλλά πιστεύω ότι με το self-test μπορούν να ανοίξουν και ακαδημίες και να λειτουργήσουν. Όταν το παιδί θα έχει κάνει το self-test, θα βγαίνει αρνητικό στο τέλος, μπορεί να κάνει και προπόνηση. Άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Τώρα για το αντρικό, πιστεύω και αυτό έτσι θα λειτουργήσει τάσο με τη νέα χρονιά. Απλά θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα οι προπονήσεις, γιατί οι ποδοσφαιριστές έχουν μείνει 6 μήνες. Σκέψω τώρα μια κανονική σεζόν. Μένουν 2 μήνες. Εκτός τελειώνουν π.χ. τον Ιούνιο τις προπονήσεις, αρχές Αυγούστου ξεκινάει, ούτε 2 μήνες. Τώρα που είναι 6 μήνες, δεν φτάνει να κάνεις τον Αύγουστο μια προετοιμασία. Πρέπει να κάνεις και λίγες προπονήσεις τον Ιούνιο, να έχουν μια βάση λίγο πάλι τα παιδιά μέχρι να μπουν στην προετοιμασία. Σίγουρα, γιατί τα γήπεδα εδώ στο Περιστέρι είναι κλειστά. Ναι, είναι κλειστά. Δεν μπορεί κάποιος παίκτης, κάποιος να. Μόνο για τρέξιμο να πάει μπορεί, ατομικά αυτό. Ατομικά. Λευτέρη. Ναι, για το θέμα το ίδιο. Το ίδιο, ναι, ναι. Αν πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες και οι προπονήσεις. Εγώ πάντα έλεγα και συνεχίζω και λέω ότι πρέπει να ανοίξει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και όταν λέω γενικότερα, μιλάω και για τα αντρικά τμήματα, έτσι, αλλά και για τα τμήματα υποδομής. Όλοι πρέπει να γυρίσουμε στο γήπεδο και να ξεκινήσουμε να δουλέψουμε για αυτές τις ομάδες και να δουλευτούν και τα παιδιά, είτε αυτά είναι πάρα πολύ μικρά στα κάτω στα junior, είτε αυτά είναι στο αντρικό τμήμα. Μην ξεχνάμε, γιατί αυτό ίσως πάλι ξεχνιέται, ότι ακόμα και τα αντρικά τμήματα αποτελούνται, δηλαδή εγώ προσωπικά στον ύφεστο Περιστερίου, έχω τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, 14 παιδιά τα οποία είναι κάτω των 18 ετών. Αυτοί τι θεωρούνται, μεγάλοι? Ένας 16-17 χρόνων θεωρείται μεγάλος? Όχι, είναι ένα νέο παιδί το οποίο μπορεί να θέλει να κάνει καριέρα, πολλά πράγματα μπορεί να θέλει να κάνει. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι αν γινόταν και από αύριο, που λέει ο λόγος, να μπορέσουν να ανοίξουν τα γήπεδα και να επιστρέψουν όλα τα τμήματα για να μπορέσουν οι ομάδες να εκμεταλλευτούν εντός ή εκτός εισαγωγικών όλο αυτό το σκηνικό. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να είμαστε εκτός αγωνιστικών χώρων και εκτός γηπέδων. Φόντα, η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας θα είναι διαφορετική? Νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετική. Δεν ξέρω αν όλες οι ομάδες του χρόνου μπορούν να κατέβουν στο πρωτάθλημα όταν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν υποστηρίζουν τις ομάδες, οπότε αν οι δουλειές τους είναι κλειστές ή δεν πάνε καλά, πώς θα μπορέσουν να ξανασυνεισφέρουν αυτά που μπορούσαν πριν, γιατί και αυτό χόμπι τους έκαναν. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να μην γίνει πρωτάθλημα στην Ένωση Αθηνών, Τάσο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και είναι η πρώτη φορά που δεν έχει ολοκληρωθεί πρωτάθλημα. Τώρα την Ένωση, απλά πιστεύω ότι οι ομάδες θα έχουν αρκετή στήριξη από την Ένωση. Με τα παράβολα συμμετοχής, με τα δελτία, με αυτά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει με τις διαιτησίες. Γιατί για να μπούμε πάλι σε μια κανονικότητα χρειάζεται χρόνος. Όταν έχεις μείνει ένα χρόνο χωρίς την Ακαδημία σου να λειτουργεί, την οικονομία γενικά της χώρας να είναι τόσο δύσκολη, νομίζω ότι. Και χωρίς να υπάρχουν έσοδα για τα σωματεία. Δεν ξέρω, νομίζω θα είναι δύσκολο.
μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά μην ξεχνάς ότι και τα παιδιά που είναι πάνω από 30 ετών θα δυσκολευτούν πολύ να επανέλθουν. Θα δυσκολευτούν πολύ να επανέλθουν γιατί έχουν μείνει πάρα πολύ καιρό χωρίς άθληση. Λευτέρη, πρέπει όλοι μας να βάλουμε πλάτη, ώστε, διότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη και διαφορετική. Ναι, εννοείται ότι όλοι μας πρέπει να βάλουμε πλάτη, όμως όπως είπα στην αρχή της συνέντευξης, δεν ήμασταν ενωμένοι ως ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλοι τι εννοώ. Όταν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύσαν φέτος πάρα πολλά χρήματα για τις ομάδες τους, για να ανέβουν κατηγορία, γιατί όταν επενδύεις πάρα πολλά χρήματα, ο στόχος λογικά είναι να ανέβεις κατηγορία και όχι να κάνεις μια απλά καλή πορεία, γιατί μια απλά καλή πορεία μπορεί να την κάνεις με έναν καλό προπονητή και με λίγα χρήματα. Από την άλλη πλευρά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους βγήκαν και είπαν ότι καλό θα ήταν να ανοίξουν οι ακαδημίες και να διακοπεί το πρωτάθλημα το αντρικό. Λόγω του ότι οι ομάδες τους ξεκινήσαν να κάνουν πρωταθλητισμό και κάποιες από αυτές, αν όχι οι περισσότερες, είναι σε πολύ δυσχερή θέση σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κοίταξαν την προσωπική τους προβολή, δεν κοίταξαν καθόλου το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δεν κοίταξαν καθόλου την νεολαία μας. Η νεολαία μας αθλείται, τα παιδιά μου, τα εγγόνια σου, τα παιδιά σου. Αυτοί είναι που αθλούνται και παίζουν ποδόσφαιρο. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να επενδύουν πάρα πολλά χρήματα και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όμως οι αντιλήψεις τους σε αυτό το κομμάτι εμένα προσωπικά με εκνεύρισαν αφάνταστα όταν άκουσα ανθρώπους να λένε ότι ας ανοίξουν οι ακαδημίες, για ευνόητους λόγους όπως αντιλαμβάνεσαι, και να διακοπούν τα πρωταθλήματα. Αυτό υπόθηκε αρκετό καιρό πριν, όπως και επίσης αυτό που με ξένησε και μου δημιούργησε πολύ άσχημη εντύπωση είναι ότι τουλάχιστον 1-1,5 μήνα πριν από την οριστική απόφαση να διακοπούν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, κάποιες από τις ομάδες αυτές έδωσαν κάποιους ποδοσφαιριστές τους στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤΑ Εθνική να παίξουν ποδόσφαιρο. Στην αρχή μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι εφόσον διεκδικούν και θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδό τους στην ΔΕΛΤΑ Εθνική, εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δίνουν τους ποδοσφαιριστές. Μετά από 1-1,5 μήνα κατάλαβα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πιθανώς να ξέραν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε εμείς. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν πραγματικά είναι πολύ άσχημα και επαναλαμβάνω και το τονίζω ιδιαίτερα, δεν ήμασταν ενωμένοι ως ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και αν είμαστε ενωμένοι, αυτή τη στιγμή πάλι ξαναλέω, θα ήμασταν στα γήπεδα. Φόντα, πρώτον να σε ρωτήσω, ο Γιώργος ο Πούλιος πώς είναι, γιατί είχε ένα ατύχημα. Αναρώνει, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Έχουμε μιλήσει λίγο, κάνει τώρα τη θεραπεία. Έχει σπάσει το πόδι του στον Αστράγαλο, ήταν σοβαρό πολύ με τη μηχανή στη δουλειά του. Ελπίζω τον χρόνο να είναι καλά. Θέλει το παιδί να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Είναι και σε μεγάλη ηλικία, αλλά είναι δυνατός ο Πούλιος, δεν καταλαβαίνει. Μακάρι να τα καταφέρει και να επιστρέψει. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρουν παράταση και λόγω ηλικίας, γιατί ο Πούλιος θα είναι τελευταία του χρονιά από την Ένωση. Η πιο δίκαιη απόφαση από τη στιγμή που η σεζόν θεωρείται ως μη γενόμενη. Είναι οι παίκτες. Ναι, ότι οι μικροί θα παίξουν άλλη μια χρονιά, οι 2000 μικροί λογικά, και οι μεγάλοι θα κρατήσουν τη χρονιά. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αυτή πρέπει να είναι και πιο δίκαιη απόφαση. Από τη στιγμή που η σεζόν θεωρείται ως μη γενόμενη. Ναι. Ώστε και οι παίκτες που έχουν να απολαύσουν την τελευταία τους ποδοσφαιρική χρονιά και για τους μικρούς. Φόντα, τι θα κρατήσεις από την φετινή άμυλα Περιστερίου? Η σεζόν είναι ως μη γενόμενη. Είχαμε καλή παρουσία, ήμασταν νεοφώτιστοι, αλλά είχαμε καλή ομάδα. Πάνω απ' όλα νομίζω ότι το ευχαριστούμε. Με αρκετούς έμπειρους παίκτες. Ναι. Νομίζω ότι έγιναν μια καλή παρέα αυτά τα παιδιά, γιατί μπάτζετ δεν είχαμε, το ξαναπεί, αλλά έγιναν μια παρέα, το ευχαριστήθηκαν, δουλεύαμε σωστά. Νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο για όσο διάστημα παίξαμε. Εντάξει, δεν έχω να πω και πάρα πολλά, γιατί ήταν πολύ μικρή σεζόν, αλλά όλοι στεναχωρήθηκαν που σταμάτησε η σεζόν έτσι, που τερματίσαμε τώρα μια χρονιά που ξεκινήσαμε έτσι. Κρατάς κάποια νίκη, κάποιο παιχνίδι, τι θα σου μείνει δηλαδή? Εντάξει, δεν ξεχωρίζω τα παιχνίδια. Αν με ρωτάς ποιο παιχνίδι ήταν το πιο δύσκολο έτσι που έγινε, ήταν με τον Ηρακλή Περιστερίου που κάναμε ανατροπή, που χάναμε και το γύρισαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά γενικά, εντάξει, μια χαρά. Δεν έχω κάτι να στοχεύσω έτσι συγκεκριμένο, Τάσο. Λευτέρη, τα έχουμε ξαναπεί, όλοι θεωρούσαν τον ύφεστο
ότι δεν θα είχε την ανάλογη πορεία που είχατε. Η σεζόν θεωρείται ως μη γενόμενη. Τι θα κρατήσεις εσύ από την... Τι κρατάς εσύ φέτος από την πορεία της ομάδας? Όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία δώσαμε για μας ήταν ένα μάθημα τόσο σε αρνητικό κομμάτι όσο και σε θετικό κομμάτι, να πάρουμε και να βελτιώσουμε κάποια πράγματα τα οποία μέσα από τα μάτς είδαμε, γιατί άλλο η προπόνηση και άλλο το επίσημο μάτς και άλλο το φιλικό, υπάρχουν πολλά διαφορετικά πράγματα. Θεωρώ σε γενικές γραμμές ότι η παρουσία μας ήταν πάνω από αξιόλογη. Και το σημαντικότερο είναι ότι μας κόψανε πάνω στην στιγμή η οποία ο Ήφεσος συνεχώς, επειδή ήμασταν μια ολοκένουργια ομάδα, συνεχώς ανέβαινε επίπεδο και αυτό, δηλαδή εξελισσόταν συνεχώς, και αυτό λιγάκι μας ενόχλησε. Τώρα όσο για το ποια μάτς θα μπορούσα να κρατήσω και τα λοιπά, σίγουρα ξεκινήσαμε με ένα υπέροχο αποτέλεσμα με τη Λυκόβρηση το 5-1 που κερδίσαμε. Και τα δύο σπουδαία αποτελέσματα ήταν με τους αντιπάλους οι οποίοι ξεκίνησαν φέτος για να ανέβουν κατηγορία. Θα έλεγα τρεις αντιπάλους, μαζί και τον Άγιο Δημήτριο, γιατί είχα ακούσει ότι ξεκινάνε με αυτήν την προοπτική. Όπου τον Άγιο Δημήτριο τον κερδίσαμε 3-0, κάναμε και δύο πολύ σπουδαίες νίκες, 0-2 τον Άταλο, μια ομάδα με τεράστιο μπάτζετ, και 1-0 το Ηράκλειο, επίσης με τεράστιο μπάτζετ. Και νομίζω ότι αυτές οι νίκες ήταν οι πιο σπουδαίες, αν και θεωρώ ότι όλες είναι σπουδαίες, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση τον αντίπαλο, νομίζω ότι οι πιο σπουδαίοι ήταν αυτοί. Αν μπορούσες να πεις, να μου αναφέρεις τρεις παίκτες οι οποίοι ήταν οι τρεις καλύτεροι, ας πούμε, στη φετινή πορεία της ομάδας, ποιους θα επέλεγες? Κοίτα να σου πω κάτι. Βασικά θα αναφερθώ σε δύο παιδιά, αλλά το θέμα είναι ότι θα αδικήσω όλους τους υπόλοιπους, γιατί πραγματικά σου μιλάω χωρίς να βάζω καμία διπλωματία, γιατί δεν υπήρξε από τέτοιος άνθρωπος. Πάρα πολλά παιδιά είχαν σπουδαία εξέλιξη και ειδικότερα τα νέα παιδιά. Όμως, εάν θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίσω, όχι να ξεχωρίσω, να πω για δύο παιδιά, θα πω για τον τερματοφύλακά μας, για τον Χρήστο τον Αλευρή, τον οποίο τον είχα τερματοφύλακα και στη μεταμόρφωση, ο οποίος μας έκανε μια, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τα 7 παιχνίδια που παίξαμε, ήταν εξαιρετικός σε όλα τα παιχνίδια και με πάρα πολλή δουλειά, κάτι το οποίο συνήθως δεν το είχε, γιατί το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Φέτος δούλεψε πάρα πολύ, γι' αυτό το λόγο του το είχα τονίσει από την αρχή που τον πήρα στο σωματείο. Ήθελα να δουλέψει πάρα πολύ, δούλεψε πάρα πολύ και δικαιώθηκε μέσα από αυτή τη δουλειά. Από εκεί και έπειτα, επίσης ένα παιδί το οποίο πραγματικά ήταν εντυπωσιακή η πορεία του, είναι ο Βουλωμένος ο Χρήστος, ο οποίος έκανε πάρα πολλά γκολ. Ένα παιδί το οποίο τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν σε μια ποδοσφαιρική αφάνεια, με την έννοια ότι δεν είχε παρουσίες, για τον ΑΒ λόγο δεν έχει σημασία, δεν είχε τις παρουσίες, δηλαδή ήταν πίσω 2-2,5 χρόνια, είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό, και σε λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε μέσα από τις προπονήσεις, από τα φιλικά παιχνίδια, να γίνει ένα σεντερφόρ πραγματικά φόβητρο για οποιονδήποτε αντίπαλο. Αυτά τα δύο παιδιά θα τα ξεχώριζα, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Γονής, ο Καλκανάκος, η Έμπειρο, ο Χάιδας, ο Ντάτσης, δηλαδή παιδιά τα οποία πραγματικά κάνανε εκπληκτικό πρωτάθλημα, θα τα αδικήσω αν δεν αναφέρω τα ονόματά τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν πρέπει να ξεχωρίσω, θα ξεχωρίσω αυτά τα δύο και είπα για τους λόγους. Μια που ανέφερες και τον Χρήστο Βουλωμένο, ναι. Από σήμερα ανήκει στον Εθνικό και θα, ναι, βοηθήσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, είχαμε μια επικοινωνία με τον Χρήστο, με πήρε τηλέφωνο πριν από περίπου 1,5-2 εβδομάδες, μου ανέφερε και με ρώτησε εάν, επειδή σκεφτόταν να πάει να παίξει ποδόσφαιρο και να μην μείνει πίσω, του είπα, τότε δεν ξέραμε ότι θα υπάρχει διακοπή, του είπα ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, έκανε υπομονή, δεν ήθελε να φύγει, δηλαδή δεν τα ισοπαίδωσε όλα. Και τώρα όταν έγινε η διακοπή με ξαναπήρε τηλέφωνο και μου είπε για το θέμα του Εθνικού, και βέβαια δεν μπορούσα να του στερήσω αυτό το δικαίωμα να πάει να παίξει εκεί. Έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε μιλήσει με τον Χρήστο, και όταν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στον Εθνικό θα επιστρέψει, με βάση τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε συνεννοηθεί, θα επιστρέψει και πάλι στον Ήφεστο Περιστερίου, γιατί αναγνωρίζει και ο ίδιος όλη αυτή τη δουλειά την οποία κάνουμε και θέλει και έχει πολύ όρεξη να τη συνεχίσει. Φόντα, και εσύ θέλω να μου, αν μπορείς να ξεχωρίσεις τρία παιδιά τα οποία ήταν οι καλύτεροι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Κοίταξε, δεν θα ξεχωρίσω παιδιά την ομάδα.
Στους δύο που θα σταθώ έτσι για να πούμε δύο πράγματα θα είναι στους δύο γερόλικους της ομάδας, γιατί για τον Δέγκλερ και τον Μπούλιο λέω. Καταρχήν για τον Μπούλιο δεν έχω ξαναδεί τέτοια αίσθηση του γκολ. Νομίζω ότι στη Β' κατηγορία που παίζει αρκετά χρόνια τώρα δεν πρέπει να υπάρξει καλύτερος παιδικός. Είναι τρελός με τον γκολ, αν δεν βάλει γκολ του φταίνε όλα. Αλλά έχει το πείσμα που χρειάζεται για έναν επιθετικό. Και για τον Δέγκλερ τώρα να πούμε, νομίζω ότι όσοι δεν τον έχουν δει στο γήπεδο έχουν χάσει. Αυτή η επαφή που έχει με την μπάλα είναι απίστευτη και είναι προς τιμή του που ενώ είχε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές προτάσεις να φύγει, έχει μείνει στην άμυλα από μικρό παιδί και νομίζω έχει γίνει η σημαία της ομάδας. Μακάρι να τους έχουμε και του χρόνου αυτούς να παίξουν μαζί μας. Τώρα για τα υπόλοιπα παιδιά και όλους βασικά τους βάζω στο ίδιο επίπεδο. Πάνω απ' όλα το σημαντικό είναι να παίζει για την ομάδα. Υπήρχαν παιχνίδια που ήταν άλλοι καλοί, υπήρχαν παιχνίδια που ήταν άλλοι παίχτες καλοί, οπότε δεν ξεχωρίζω κάποιον παίχτη μου, ναι. Ωραία, μια που ανέφερες την καινούρια σεζόν, θα είναι ο Φώτας Καζακόπουλος στην άμυλα Περιστερίου και την καινούρια σεζόν. Καταρχήν να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και μετά θα μιλήσουμε τον Ηλία του Στέφο και τον κύριο Νίκο του Στυρίου, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μείνω στην ομάδα έχει προς το παρόν, ακόμα δεν έχουμε μιλήσει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί η άμυλα Περιστερίου ουσιαστικά είναι ένα δικό σου δημιούργημα. Εντάξει, δεν είναι μόνο δικό μου. Ναι. Είναι και ο Ηλίας Στέφος, είναι και ο Νίκος Σωτηρίου που ναι, μιλάω προπονητικά. Ναι, προπονητικά, ναι. Απλά είναι και τα παιδιά που με εμπιστεύτηκαν και αυτά που όταν η ομάδα είχε πέσει στη γάμα κατηγορία και φαινόταν να έχει διαλυθεί, έμειναν στην ομάδα κάποια σημαντικά παιδιά και τα άλλα που ήρθαν. Ενώ δεν μπορούσαν να τους τάξουμε τίποτα ποσά κλπ. Ήρθαν και εμπιστεύτηκαν αυτό που πάει να γίνει. Νομίζω ότι δικαιωθήκαμε όλοι μαζί για αυτό που κάναμε. Το μυστικό ήταν ότι ήσασταν μια παρέα. Το μυστικό είναι νομίζω ότι δουλεύουμε σωστά στις προπονήσεις και αφήνουμε στην άκρη, είμαστε μια παρέα με πολλά παιδιά, είμαι φίλος, αλλά θα πρέπει ο καθένας να ξέρει που υπάρχουν τα όρια όταν μπαίνουμε στο γήπεδο για να βγει κάτι καλό, όπως έγινε με τον Ήφο στο φέτος, που στην αρχή αυτό που πριν όλοι τον είχαν ξεγραμμένο και τελικά έδειξε στο γήπεδο, θα πρέπει να δουλεύει σωστά με στο γήπεδο. Όταν τελειώνει η προπόνηση, είμαι φίλος με όλους. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής απέναντι στα παιδιά και να κάνω αυτό που πιστεύω σωστό. Λάθη θα κάνω κι εγώ, όπως κάνουν και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, όπως κάνουν και όλοι οι άνθρωποι. Απλά όταν το λάθος δεν έχει δόλο και είσαι αληθινός απέναντί τους, νομίζω το σέβονται. Άρα το μυστικό είναι η δουλειά μας στο γήπεδο. Λευτέρη, νέος πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ο κ. Θοδωρής Αγοράκης και αναπληρωτής πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου. Ναι. Πιστεύεις ότι με πρόεδρο τον κύριο Ζαγοράκη θα αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αν μπορώ να πω κάτι επάνω σε αυτό το κομμάτι θα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να αλλάξουν πολλά εφόσον πρόεδρος είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει ποδόσφαιρο σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως έχω πει, να το πω άλλη μια φορά, είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει και σε ερασιτεχνικό, γιατί από ερασιτεχνική ομάδα ξεκίνησε στην Καβάλα. Νομίζω ότι θα πρέπει ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης να κάνει κάτι που δεν κάναν όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή να ανεβάσει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα το θέμα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τις βοήθειες που θα πάρει από αριστερά και δεξιά, εάν θα είναι αυτές οι οποίες πρέπει ή δεν πρέπει. Είναι λίγο μπερδεμένη περίπτωση γενικότερα αυτή, αλλά επαναλαμβάνω, θέλω να πω ότι αν ο Ζαγοράκης κάνει σωστές κινήσεις, να χρησιμοποιήσω αυτήν την λέξη, ίσως να γίνει κάτι καλύτερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είμαι ούτε αισιόδοξος, ούτε απεσιόδοξος. Φόντα, τι μπορεί να κάνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών όσον αφορά τα σωματεία, τα πρωταθλήματα, να ανέβει η εικόνα των πρωταθλημάτων και με όλη αυτή τη διακοπή? Το πρωτάθλημα της Αθήνας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι, όμως νομίζω τώρα η βοήθεια θα πρέπει να είναι οικονομική. Και τι εννοώ, ότι αν δεν μπορούν να δώσουν χρήματα, οκ, okay, να βοηθήσουν με τις διαιτησίες, με τα δελτία, με τα παράβολα συμμετοχής, αυτά που λογικά του χρόνου δεν θα έχει, γιατί τα πληρώσαν φέτος ομάδες που δεν έγινε η χρονιά, αλλά να βοηθήσουν τις ομάδες να ξεκινήσουν, να μπορούν να έχουν το υλικό τους, να μπορούν να ξέρουν ότι δεν θα έχουν επιπλέον έξοδα τη φετινή χρονιά. Αυτό νομίζω μπορεί να κάνει η Ένωση για να είναι όλες οι ομάδες και του χρόνου στις θέσεις τους. Γιατί σου λέμε απεσιόδοξο σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι πάρα πολλές ομάδες, αν γάμα κατηγορίας ειδικά,
όχι να μην δηλώσει συμμετοχή, απλά να κατέβουν πάρα πολύ αδύναμες και δεν ξέρω αν μπορούν να βγάλουν τη χρονιά αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα. Λευτέρη, συνεχίζεις τον ύφεστο περιστερίου και την καινούργια σεζόν. Γενικότερα η άβρα που υπάρχει τόσο από τη μεριά τη δική μου όσο και από τη μεριά των ανθρώπων είναι πολύ θετική. Θεωρώ ότι απομένει η τελική συζήτηση για να συνεχίσουμε και πάλι μαζί. Κάπως έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Θα είναι και το υπόλοιπο team, Τάκης Τριανταφύλου, Δημήτρης Μαυρίκος. Είναι σίγουρο ότι με τον Τάκη τον Τριανταφύλου θα είναι ο γυμναστής μου και από εκεί θα συζητήσουμε και το θέμα με τον Μαυρίκο, γιατί έχει να κάνει και με τη διοίκηση. Το πρέπει να συζητήσουμε. Έχεις κάνει και τον προγραμματισμό έτσι για τους παίκτες. Ναι, αυτά έχουν γίνει εδώ και 2-2,5 μήνες, έχουν τελειώσει, όλος ο προγραμματισμός έχει τελειώσει. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή να μιλήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Φόντα, αν μείνουν όλοι οι παίκτες, θα χρειάζεται κάποια προσθήκη ή άμυλα ώστε να είναι ανταγωνιστική, εξίσου ανταγωνιστική και στην καινούρια αγωνιστική χρονιά. Αν είμαστε όλοι στη θέση μας με τη νέα χρονιά, εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζομαστε προσθήκες. Θα το δούμε κιόλας, θα είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εντάξει, μπορεί να πάρουμε και κανένα δύο παίκτες, αλλά νομίζω ότι έχουμε καλή ομάδα, αν μείνουν τα πράγματα όσο έχει. Εσύ, Λευτέρη, σκέφτεστε να... Για θέμα μεταγραφών και τέτοια, κοίτα να σου πω κάτι. Σίγουρα θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο μεταγραφές με βάση αυτά τα σχέδια τα οποία έχω κάνει. Εμείς θέλουμε να δυναμώσουμε κι άλλο την ομάδα μας και το κυριότερο κομμάτι είναι να κοιτάξουμε, όπως κάνω πάρα πολλά χρόνια, να φέρω παιδιά, όπως κάνω σε όλες τις ομάδες, να φέρω παιδιά τα οποία δεν είναι ακριβά μένα, αλλά είναι αυτά τα οποία θέλω εγώ, έτσι όπως τα θέλω εγώ, για να παίξουν έτσι όπως θέλω πάλι εγώ. Ωραία. Φόντα, υπάρχει κάποιο παιχνίδι, τώρα μια που είμαστε και με τον Λευτέρη Αλεξάκη, ως ποδοσφαιριστής που το θυμάσαι ακόμα, έτσι, ήταν, σου έρχεται στη μνήμη, έτσι. Γενικά, γενικά σαν ποδοσφαιριστής δεν πέτυχα πολλά, μεγάλα πράγματα. Νομίζω ότι ήμουν ένας μέτρος ποδοσφαιριστής, ένας τεχνικού έτσι, επίπεδου. Έκλεισε ωραία για μένα η ποδοσφαιρική καριέρα, αν και ήταν μπαρά σωτηρίας. Νομίζω ότι έτσι πως ήρθε στον ΑΟ Περιστερίου, που είναι και η ομάδα που έχω ιδιαίτερη σχέση, γιατί ήταν η πρώτη που όταν ήρθα στην Αθήνα έπαιρνα. Πού κρέμασε στα ποδοσφαιρικά σου παππού? Μπαράζ. Α, εκεί. Ήταν στον Μπαράζ, παίξαμε με το Δάφνη Παλιού Φαλήρου. Κερδίσαμε, σώθηκε η ομάδα και. Με το Καματερό. Ήταν πριν ναι, με το Καματερό και μετά και... με τη Δάφνη και μετά σταμάτησα. Δηλαδή τελειώσαμε ωραία, κατάλαβες. Ήταν σωτηρίας, αλλά φαντάσου είχαν γίνει πράγματα και θάματα για να σωθεί η ομάδα την χρονιά. Είχε 12 πόντους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και τους πόντους. Όταν ανέλαβα η ομάδα είχε 12 πόντους, ήταν στην τελευταία θέση και κάναμε πραγματικά υπερπροσπάθεια όλοι μαζί, μηδενός εξαιρουμένου, εγώ, οι γυμναστές, τα παιδιά, όλοι κάναμε υπερπροσπάθεια και καταφέραμε και όχι μόνο σωθήκαμε, αλλά παίξαμε και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αρκετά παιχνίδια. Και μάλιστα θυμάμαι το μάτς με τα Σούρμενα, χαρακτηριστικό, που είχαμε παίξει σε ουδέτερο γήπεδο, το 1-0 που είχαμε κερδίσει, εξαιρετική ομάδα τα Σούρμενα, όπου είχαμε παίξει απίστευτη μπάλα, δεν το πιστεύαμε. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Ήμασταν ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια που έχω δει ποτέ μου. Παίξατε φιλικό ο ύφεστος με την Άμυλα. Ναι. Πρώτα να ρωτήσω το Φόντα, πώς είδες τον ύφεστο? Εγώ επειδή. Ξέρω ότι τον παρακολούθησες και φέτος. Τον είδα σε πολλά παιχνίδια μετά, πριν δεν τον είχα δει, όταν παίξαμε το φιλικό. Απλά είχα ακούσει που λέγανε όλοι ότι εντάξει, ο ύφος έχει αλλάξει όλη την ομάδα του, έχει κατέβει πολλούς τσιρικάδες, δεν έχει βάθος παικτών. Εν τω μεταξύ είχε και δύο τραυματισμούς, δύο χιαστούς. Τον έναν στο παιχνίδι με εμάς, έναν πάρα πολύ καλό παίκτη, τώρα δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Τον Αζλανίδη, τον Γιάννη. Δηλαδή, που ήταν πολύ καλός. Και στο φιλικό εξεπλάγινε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή ομάδα, γρήγορη, αυτοματισμούς είχε, έπαιζε γρήγορα και ήταν και αρχή τη σεζόν, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, στο παιχνίδι σου λέει ήταν. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή στο φιλικό λέω θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Που τον είδα. Λέω είναι πολύ καλή ομάδα. Οι πιτσιρικάδες είναι πολύ καλοί. Έχει βγάλει καλούς πιτσιρικάδες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή παίζαν 2-3 που είναι για να πάνε ψηλότερα σίγουρα. Λευτέρη, πώς είδες την Άμυλα Περιστερίου? Η Άμυλα Περιστερίου, όπως ο Φόντας ή εσύ το είπες, έχει πολλούς έμπειρους, αλλά δεν φτάνει αυτό καμιά φορά. Έχει και πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι
εφόσον έχει μείνει τώρα ο Φόντας, θέλω να πιστεύω αν μείνει στην ομάδα, επειδή τα παιδιά τα ξέρει, τα παιδιά ξέρουν το Φόντα, η ποιότητά τους είναι τέτοια, η οποία θεωρώ ότι θα κάνουν πρωταθλητισμό, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι θα κάνουν πρωταθλητισμό στη β' κατηγορία. Δεν ξέρω εάν θα ανέβει η ομάδα, ξέρω όμως, είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνει πρωταθλητισμό. Είναι πολύ αξιόλογοι παίχτες και είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Και μια που ανέφερε ο Φόντας, τον Ασλανίδη. Ναι. Θα είναι την καινούρια σεζόν στη διάθεσή σου. Σήμερα όλο συμπτωματικός, θέλω να πω ότι τόσο ο Ασλανίδης όσο και ο Σπανουδάκης. Ο Σπανουδάκης πλέον είναι έτοιμος, αυτός που είχε πάθει χιαστό. Χειρουργήθηκε, έχει ακολουθήσει τα πάντα που πρέπει στην αποθεραπεία του. Είναι πανέτοιμος για να ξεκινήσει πάλι να είναι κοντά μας και να μας βοηθήσει. Ο Ασλανίδης, επειδή μας έτυχε αυτό με το lockdown, κλείσαν τα γυμναστήρια, δυσκολεύτηκε να βρει κάποιες λύσεις στον τομέα αυτό, αλλά σήμερα ξεκίνησε με τον Τάκη τον Τριανταφύλου συγκεκριμένα προγράμματα και θεωρούμε ότι και αυτό το παιδί πάρα πολύ σύντομα θα είναι στο επίπεδο που πρέπει. Είχαμε επικοινωνία λίγο πριν έρθω εδώ για τη συνέντευξη. Άρα δύο μεταγραφές ήδη. Είναι δύο μεταγραφές ήδη που είπαμε προηγουμένως. Νάτες. Ναι. Και ξέρεις ότι στην άμυλα παίζει και ο Μπότης που ήταν παλιά στον Ήφαιστο. Βεβαίως, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και αυτός θα μπορούσε να παίξει σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ενδεχομένως και σε επαγγελματικό. Δεν ξέρω, ίσως η εργασία του. Κάνει υπέρβαση που παίζει ποδόσφαιρο γιατί με τη δουλειά ίσως του. Η εργασία του. Ναι. Προλαβαίνει δύο, άντε τρεις προπονήσεις. Κάναμε και πρωινά για να έχει σε καλή κατάσταση. Εντάξει, καλά έκανε για μένα και επέλεξε τη δουλειά που βρήκε για να έχει σταθερό εισόδημα το παιδί. Ενώ είχε βγει άλλη πρώτη σκόρη στην Α κατηγορία πριν 3-4 χρόνια και βάλει 20 γκολ νομίζω με τον Ήφαιστο. Ενώ το ζήτησαν πολλές ομάδες να πάει παραπάνω, είχε τη δουλειά του, δεν μπόρεσε, είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο, του μίλησε εγώ, σπάσε τον πίσω να γυρίσει το ποδόσφαιρο, τελικά γύρισε, νομίζω καλά έκανε και γύρισε. Εντάξει. Τελικά Φόντας έχω ξαναρωτήσει. Ναι. Να σε ρωτήσω και πάλι. Ναι. Υπάρχει κόντρα μεταξύ Πούλιου, Μπότη, όταν τι βάζει κόντρα. Ο ένας τον γκολ, ποιος θα βάλει. Τι κόντρα να υπάρχει. Μακάρι να υπάρχει. Ο Μπότης δίνει πάσες, ο Πούλιος βάζει μόνο γκολ. Καταλαβες. Ωραία. Πάει. Φόντα, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου στην Άμυλα Περιστερίου. Σίγουρα του συνεργάτες μου, που ήταν ο Κύμανας Παπαδόπουλος, που είναι ένα παιδί που ξεκινάει για αυτοσπονδυντική και ήρθε φέτος για να μάθει κάποια πράγματα, και τον Άγγελο τον Γρηγοράκη. Τον είχα παίχτη και τον Κύμανα. Τον είχε παίχτη και στα λιώσια. Και τον Άγγελο τον Γρηγοράτο. Και σίγουρα τον Ηλία τον Στέφο, τον Νίκο τον Σωτηρίο και τη Ράνια την Γρηγοράτο που είναι στη γραμματεία της ομάδας, γιατί είναι κοντά στην ομάδα και σε ό,τι χρειαζόμουν προσπαθούσαν να είναι. Και ήταν απέναντί μου πολύ, πολύ εντάξει. Και αν συνεχίσεις. Που... Θες από τώρα εσύ να πω ανανέωση, αλλά δεν έχω τι να σου πω ψέματα. Από τώρα, θες τι να περιμένουμε από την Άμυλα Περιστερίου, ανάλογη πορεία με την φετινή μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η φετινή πιανόταν για πρωταθλητισμό που λέει ο κόουτς Λευτέρης. Αυτό πιανόταν η φετινή, να μου πεις να ξέρω τι να πω. Έτσι τι πιστεύεις. Παρόντος του coach, εγώ θα έλεγα, επειδή ήμασταν νεοφώτης, τώρα δεν ξέρω την έχω μια πάλι νεοφώτης, πιανόμαστε. Θα έλεγα να πάμε να κάνουμε καλή πορεία, αλλά επειδή είναι πιο έμπειρος και έχει δει τόσα πράγματα και λέει, αυτά με βάζει σε τέτοιο τώρα, σε σκέψεις, μήπως η ομάδα πάει για πρωταθλητισμό, δεν ξέρω. Αυτό. Αυτή coach. Είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί τα παιδιά τώρα με μπερδεύει. Υπάρχουν τουλάχιστον, επειδή την ξέρω την ομάδα πολύ καλά, υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 παιδιά τα οποία παίζουν με ένα πόδι στην Α κατηγορία. Οπότε με βάση αυτό. Για ποιο λόγο να μην είναι στην Α κατηγορία. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ναι, θα κάνει πρωταθλητισμό. Coach, βέβαια. Τα λες αυτά, μήπως θες κάποιον παίκτη από την Άμυλα να πάρει. Η αλήθεια είναι ότι θα το συζητήσω με τον Φόντα και θα δούμε. Εντάξει, ό,τι θέλει. Λευτέρη, και από τον Ήφαιστο Περιστερίου, τι να περιμένουμε την καινούρια σεζόν. Από τον Ήφαιστο Περιστερίου, όπως είχα πει και στην αρχή, πριν ξεκινήσει η σεζόν η οποία έληξε άδοξα, είχα πει ότι θα περιμένουμε να είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, η οποία δεν θα χάνει εύκολα, θα είναι πολύ δύσκολο για να κερδίσει τον Ήφαιστο Περιστερίου και από εκεί και έπειτα πιστεύω ότι δουλεύοντας, όπως δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, θα καταφέρουμε να παίξουμε και καλό ποδόσφαιρο, όπως και αυτό το πράγμα το καταφέραμε σε αρκετά μάτς. Και θα συνεχίσουμε, γιατί θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι ο Ήφαιστος Περιστερίου βρίσκεται σε μια εξέλιξη, διαρκή εξέλιξη, και αυτό ήταν που με στεναχώρησε που σταματήσαμε το πρωτάθλημα και τις προπονήσεις. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πιστεύω, πραγματικά πιστεύω, ότι πιθανώς να μην έχουμε δει ούτε το
50% από αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σαν ομάδα. Ωραία. Λευτέρη, ποιους και εσύ από τη δική σου πλευρά ήθελες να ευχαριστήσεις για την συνεργασία σου στον ύφεστο Περιστερίου? Σίγουρα τον κύριο Τασούλη τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μόσχο. Έχει δύο κοπέλες ο ύφεστος στη γραμματεία και σαν ταμεία στην Ρένα, τη Δραμουντάνη και την Σία, η οποία στις δουλειές τους είναι εκπληκτικές, την Σία τη Μαμάη. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί, υπάρχει ο κύριος Προβατάρης, υπάρχουν πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Τους ευχαριστώ όλους βασικά, γιατί ο καθένας, αυτό που μου αρέσει στον ύφεστο είναι ότι ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Η δουλειά του είναι μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά δεν μπορώ να μην πω για τις δύο κοπέλες, οι οποίες αυτά τα οποία κάνουν είναι απίστευτα. Εγώ προσωπικά στα 29 χρόνια προπονητικής μου καριέρας δεν τα έχω ξαναδεί. Είναι απίστευτες. Δηλαδή, εγώ βγάζω όχι καπέλο, δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί. Ωραία. Κλείνοντας, το μήνυμα του προπονητή της Άμυλας Περιστερίου, Φόντα Καζακόπουλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Φόντα, τι θα ήθελες να τους πεις? Καταρχήν θα τους πω... Παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές. Το σημαντικότερο απ' όλα, επειδή έχουν γίνει πολλά περιστατικά τελευταία με το COVID και με αυτά, είναι να τους πω να έχουν υγεία, ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι που έχουν θέμα αυτό. Αλλά αυτό που εύχομαι πραγματικά είναι να ξαναγυρίσουμε εκεί που αγαπάμε, εμείς του ποδοσφαίρου στα γήπεδα, και να μπορέσουμε ξανά να κάνουμε αυτό που μας αρέσει και να πετύχουμε τους στόχους μας. Γιατί η ζωή σταματάει όταν σταματάς να δουλεύεσαι. Και εμείς έχουμε σταματήσει. Είναι πολύ περιθώριο να κάνεις πολλά χειρουργία. Και το δικό σου μήνυμα, coach, το μήνυμα του προπονητή του ύφεστου Περιστερίου, Λευτέρη Αλεξάκη. Ναι, το μήνυμά μου είναι πολύ απλό. Συμφωνώ με τον Φόντα. Την υγεία να έχουμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, να είμαστε υγιέστατοι και από εκεί και έπειτα γρήγορη επάνωδο στους αγωνιστικούς χώρους για όλη την νεολαία μας, γιατί το τονίζω είναι πολύ εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει, να επιστρέψουμε στα γήπεδα, γιατί για όλους μας, όπως είπε και ο Φόντας, ειδικότερα για μένα, πιστεύω όμως και λόγω των περισσότερων χρόνων, αυτό εννοώ, έχω μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα από 5 ετών, είμαι 50 τόσα χρόνια μέσα στα γήπεδα και τώρα αυτό το οποίο μου συμβαίνει είναι κάτι το οποίο πραγματικά με έχει ισοπεδώσει. Νιώθω ισοπεδωμένος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά που ονειρεύομαι, από αυτά που θέλω και από αυτά που μπορώ να κάνω. Και θέλω να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό. Θυμάσαι άλλη χρονιά να έχει ολοκληρωθεί πρωτάθλημα, όχι? Εγώ προσωπικά όχι, δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι στα 29 χρόνια που είμαι προπονητής, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ήταν... Για πριν σαν παίκτης τίποτα. Ήταν και η προηγούμενη σεζόν που δεν ολοκληρώθηκε, έτσι? Εντάξει, απλά στην προηγούμενη είχαμε παίξει, είχε πάει Μάρτις, πέσε δύο μήνες τελειώναμε, οπότε δεν φάνηκε τόσο πολύ. Και το Μάιο μην ξεχνάς ότι ξεκινήσαμε προπονήσεις πάλι, οπότε κάναμε ένα μήνα μέχρι να... Ναι, σωστά. Να ξαναξεκινήσει προετοιμασία. Δεν είχε σταματήσει ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο, πολλές ομάδες ξεκίνησαν προπονήσεις, κάνανε. Και πριν να κλείσουμε, δεν ξέρω, έτσι μια που το αναφέρουμε, τη δική σου άποψη για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος. Νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο τώρα που θα γίνει αυτό που θα γίνει, αλλά καλό είναι που θα ολοκληρώσει το πρωτάθλημα, να μην έχουν τραυματισμούς τα παιδιά, γιατί είδα ένα παιχνίδι που κατάφερα και πήγα. Είναι πάρα πολύ πίσω από σε ποιο παιχνίδι? Πήγα στο Ακράτητος με το Κερατσίνη, Κερατσίνη Ακράτητος. Mm-hmm. Είδα τα παιδιά, φαντάσου, νομίζω ότι ήταν σαν της αλφα κατηγορίας το επίπεδο. Όχι τεχνικής, έχουν καλή τεχνική όλα τα παιδιά και αυτά, αλλά ήταν πολύ πίσω σε τρεξίματα, φυσική κατάσταση. Πολύ πίσω αγωνιστικά. Λογικό είναι, 6 μήνες μετά μπήκαν στο γήπεδο για πρώτη φορά τώρα. Μακάρι να μην έχουν τραυματισμούς. Καλό είναι που ολοκληρώνει τη χρονιά. Μακάρι να γινόταν και στο ερασιτεχνικό να ολοκληρωθεί. Αλλά άργησαν πολύ τα πράγματα και μείναμε πίσω. Λευτέρη, έτσι και τη. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μόνο ο πρώτος γύρος. Μόνο ο πρώτος γύρος. Ναι. Λοιπόν, φυσικά και είναι άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει, έτσι. Με την έννοια ότι κάποιες ομάδες θα παίξουν εντός, κάποιες ομάδες θα παίξουν εκτός. Τα παιχνίδια κάποιοι αντίπαλοι μπορούν να τα έχουν με κάποιες πολύ δύσκολες ομάδες μέσα στην έδρα των δύσκολων ομάδων κτλ. Δεν το θεωρώ δίκαιο αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω ότι και εκεί καλό θα ήταν ή να γίνει όλο το πρωτάθλημα, να συνεχιστεί η κανονικότατα, γιατί δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα το Μάιο, δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να παίξουν μπάλα τον Ιούνιο. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σωστά το πρωτάθλημα και δίκαια αυτός ο οποίος πρέπει να ανέβει να ανέβει και αυτός ο οποίος πρέπει να πέσει να πέσει. Ουσιαστικά άνοιξε η Football League, η ΓΑΜΑ Εθνική
και η Α Εθνική Γυναικών. Ναι. Εντάξει, απλά αυτό βοηθάει τώρα στην προσαρμογή για τη νέα χρονιά και στις ομάδες για να μην έχουν τόσο μεγάλη απραξία και οικονομικά. Δηλαδή να βοηθήσουν ένα παιδί που θα κάνει μια καλή τώρα σεζόν, τρεις μήνες, δύο μήνες σεζόν που το λέμε, να πάει σε μια άλλη ομάδα. Αλλιώς θα ήταν και αυτό δύσκολο. Βοηθάει και τα παιδιά και να μπουν πάλι στην προσαρμογή. Γιατί τα παιδιά που από Α κατηγορία πήγαν Γ' Εθνική να παίξουν τώρα, σίγουρα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση όταν ξεκινήσει η Α κατηγορία που έχουν μείνει το 80% των παιδιών ανενεργά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε και να συνεχίσει τη δουλειά σου, η οποία είναι εξαιρετική. Είστε καλά. Ευχαριστώ.